Επιτέλους κυρίες και κύριοι, επιτέλους μετά από 4 χρόνια, επιτέλους θυμήθηκα να κάνω επαιτειακό Star Wars βίντεο στις 4 Μαΐου. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κάνω και στις 5 Νοεμβρίου ένα επαιτειακό βίντεο για το Vivo Vendetta. Ας το θυμίσει κάποιος γιατί δεν. Σήμερα λοιπόν έχει special επεισοδιάρα με μαχάρα. Σήμερα θα υδρώσουνε φανέλες, σήμερα θα ματώσουνε κορμιά, σήμερα θα πέσουνε μάπες. Γιατί σε αυτό το βίντεο θα συγκρουστούν τα δύο πιο κερδοφόρα κινηματογραφικά σύμπαντα όλων των εποχών. Star Wars Heroes vs. The Avengers. Πάρτε κοντά σας snacks, πάρτε αναψυκτικά και ελάτε να διασκεδάσουμε. Έτοιμοι, φύγαμε! Disclaimers για τους καινούριους της παρέας. Αυτές οι μάχες γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικό σκοπό. Το αποτέλεσμά τους είναι εντελώς υποκειμενικό και σκοπό έχουν να οθήσουν εσάς στο τέλος να κάνετε το ίδιο στα σχόλια του βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν, με τι άλλο, με σενάρι. Ο Nick Fury λοιπόν καλεί τους εκδικητές στο διαστημόπλοιό του για την επόμενη τους αποστολή. Την ώρα που έχουν ξεκινήσει το μπουρουμπούρου λοιπόν, ισχύει ένας συναγερμός στο διαστημόπλοιο, γυρνάει ο Nick Fury και τι να δει. Το διαστημόπλοιο έχει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησής του και έχει βρεθεί σε μια εντελώς λάθος πορεία και πιο συγκεκριμένα βρίσκονται μέσα στο πεδίο μιας μαύρης τρύπας. Όντας λοιπόν πολύ αργά για να κάνουν κάτι, η μαύρη τρύπα ρουφάει μέσα το διαστημόπλοιο με τους εκδικητές και τους μεταφέρει σε ένα σύμπαν πολύ πολύ μακριά. Μόλις βγαίνουν λοιπόν από αυτή τη μαύρη τρύπα, το διαστημόπλοιό τους συγκρούεται με ένα άλλο διαστημόπλοιο, το οποίο το οδηγεί ένας τύπος με μια λαμπερή πανοπλία, αλλά και λαμπερό κράνος, ο γνωστός σε όλους μας The Mandalorian. Συγκρούεται λοιπόν, το διαστημόπλοιο του Din Djarin πέφτει στον πλανήτη Καμίνο και εκείνος γρήγορα καλεί τη δική του παρέα για να αντιμετωπίσουν την καινούρια απειλή στο σύμπαν. Και τώρα ήρθε η ώρα να πέσει ξύλο. Fight. War Machine vs. Grogu. Ξεκινάμε απαλά με τις lightweight μάχες πρώτα. Το sidekick του Iron Man βρίσκει απέναντί του το sidekick του Μανταλοριανού. Ναι, μεν, ο μικρός της παρέας υποτίθεται ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση γιατί είναι και αυτός με την λιγότερη εμπειρία σε αυτή τη μάχη. Όμως, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα πολύ, πάρα πολύ ισχυρό όν που είναι πολύ ισχυρή μέσα του η δύναμη. Άλλωστε, μικρός είναι μόνο στο μάτι, γιατί στην πραγματικότητα ο Grogu είναι 50 ετών. Τα έχει τα χρονάκια του δηλαδή. Από την άλλη, ο War Machine είναι ένας πολύ καλά εκπαιδευμένος πεζοναύτης μέσα σε μια στολή τύπου Iron. Δηλαδή, φέρει ένα ολόκληρο υπερσύγχρονο οπλοστάσιο στις πλάτες του, σύν ότι μπορεί και πετάει με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη επιδεξιότητα κιόλας. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη σούπερ δύναμη που του δίνει στο λίπη φοράει. Σίγουρα ο James Rhodes, ρε παιδιά, δεν είναι αμελητή από ποσότητα, είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος, αλλά απέναντί του βρίσκεται ένας εκολαπτόμενος Jedi Παύλα Μανταλοριανός. Το μόνο που με κάνει να έχω δεύτερη σκέψη για τον νικητή της συγκεκριμένης μάχης είναι πως ο Grogu ακόμα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχει προλάβει, ρε παιδί μου, να ξεκλειδώσει τις δυνάμεις του, αφήστε που εξαντλείται πάρα πολύ εύκολα όταν τις χρησιμοποιεί αυτές. Συν πως δεν έχει και κάποιο δικό του όπλο, δηλαδή εκτός από την δύναμη δεν έχει ούτε κάποιο lightsaber δικό του, ούτε κάποιο blaster, τίποτα, οπότε δεν θα μπορεί εύκολα να απαντήσει στις επιθέσεις, στις συνεχόμενες επιθέσεις του War Machine. Θεωρώ πως για λίγο χρονικό διάστημα αυτή η μάχη θα ήταν αρκετά αμφίρροπη και επειδή, παιδιά, δεν θέλω να ξεκινήσω το επεισόδιο σκοτώνοντας ένα μικρό παιδί που δεν είναι μικρό παιδί, αλλά στην ουσία είναι μικρό παιδί. Τέλος πάντων, καταλάβατε, War Machine dead. Ρε, παιδιά, τώρα εντάξει, μην ευρειάζετε. Μα δείτε το τώρα, σας πάει καρδιά να το σκοτώσουμε. Όχι, αυτό λέω κι εγώ. Next! Thor vs. Master Yoda. Πάμε τώρα σε μια επική μαχάρα. Ναι, ρε φίλε, ναι, γι' αυτό τα ακούσατε αυτά τα βίντεο. Για αυτά τα face to face. Λοιπόν, η μία ομάδα, οι εκδικητές, κατεβάζουν στη μάχη τον θεό του κεραυνού, τον παντοδύναμο Thor, ο οποίος απέναντί του έχει τον δάσκαλο των δασκάλων. Τον που για 900 πλάς χρόνια δίδασκε την τέχνη του Jedi και επηρέασε όσο κανένας άλλος την φωτεινή πλευρά της δύναμης στο σύμπαν του. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η μυστηριώδης φυλή από την οποία κατάγεται και ο Yoda αλλά και ο Grogu που ήταν στην προηγούμενη μάχη είναι πάρα πολύ δυνατά συνδεδεμένη με την δύναμη. Είναι πολύ δυνατή η δύναμη μέσα τους, με άλλα λόγια, κάτι που κάνει αυτά τα όντα πανίσχυρα και ειδικά όταν αυτό το όν είναι ο Master δάσκαλος Jedi Yoda. Κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη φυλή να μοιάζει παντοδύναμη και ειδικά όταν ο εκπρόσωπός της είναι ο Μέγας δάσκαλος του τάγματος, το Jedi Yoda. Όμως, κυρίες και κύριοι, η επιλογή από την απέναντι ομάδα δεν είναι καθόλου τυχαία. Yeah.
Γιατί όταν η μία ομάδα κατεβάζει ένα τόσο δυνατό και σοφό αντίπαλο, πρέπει να κατεβάσεις κάτι αντίστοιχο, μη σας πω κάτι δυνατότερο. Και οι εκδικητές κατέβασαν κυριολεκτικά έναν θεό. Και ο Θόρ, όπως και ο Γιόντα, είναι πρικισμένοι με μακροζωία, και εντάξει, το νομίζω να χρειάζεται να πω για το πόσο παντοδύναμος είναι ο συγκεκριμένος και για το ότι μπορεί και χειρίζεται τους κεραυνούς με το σφυρί του ή με το Stormbreaker του, ό,τι θέλετε διαλέγει. Κοιτάξτε, ο Master Yoda, ρε παιδιά, είναι ένα από τα πιο ισχυρά όντα στο σύμπαν του, αν όχι το ισχυρότερο. Όμως, όσο ισχυρός και να είναι, δεν νομίζω πως η δύναμη αρκεί για να συγκρατήσει έναν θεό όπως είναι ο Θόρ. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει για να βλέπαμε και λίγο μάχη είναι να ήθελε ο Θόρ λίγο να παίξει σε μία μάχη σώμα με σώμα, ώστε να δούμε το σφυρί του να συγκρούεται με ένα lightsaber για να βλέπαμε έτσι λίγο φασούλα, ρε παιδί μου, να γουστάραμε. Αλλά παιδιά, μέχρι εκεί. Μπορεί ο μικροσκοπικός θρύλος του Star Wars σύμπαντος να έχει πει πως το μέγεθος δεν έχει σημασία και πως έχει ως μεγάλο του σύμμαχο την δύναμη, όμως ο αντίπαλός του έχει ως σύμμαχο μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν. Άλλωστε, Luminous Being είναι και εκείνος, αλλά και ο αντίπαλός του. Οπότε, Master Yoda, επόμενη μάχη, Hulk vs Obi-Wan Kenobi. Hello there! Στην ουσία εδώ, παιδιά, αν το δούμε έτσι λίγο πιο βαθιά, έχουμε την οργή απέναντι στην ηρεμία. Έχουμε την τρέλα απέναντι στη λογική. Ο Bruce Banner, λοιπόν, για να μετατραπεί σε Hulk, πρέπει κάποιος να τον τζαντήσει. Και ευτυχώς και για εμάς, αλλά και για την ομάδα του. I'm always angry. Μόλις μετατραπεί λοιπόν στο πράσινο τέρας που όλοι γνωρίζουμε, μοιάζει να μην μπορεί να τον νικήσει κανένας. Ή σχεδόν κανένας. Απέναντί του τώρα έχει τον δάσκαλο ενός από τους πιο ισχυρούς Jedi, Παύλα Sith, στο σύμπαν του. Τον Obi-Wan Kenobi, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μάλιστα έχει καταφέρει αυτόν τον μαθητή να τον σαπίσει δύο φορές, χωρίς όμως να βρει τη δύναμη και τις δύο να τον αποτελειώσει, ώστε να ησύχασε και το σύμπαν του και εμείς. Ο Hulk, λοιπόν, έχει κάποιες ικανότητες οι οποίες ουσιαστικά κάνουν counter, θα λέγαμε, τον Obi-Wan Kenobi. Αλλά και όχι μόνο αυτόν, και όποιον δηλαδή Jedi εμφανιζόταν μπροστά του. Η πρώτη είναι πως παρά το τεράστιο μέγεθός του μπορεί και κινείται με μεγάλη ταχύτητα, άρα δεν μπορεί ένας Jedi να τον πιάσει εύκολα. Η δεύτερη είναι πως και να καταφέρει να τον πιάσει με το Force, έχει τόση πολύ δύναμη ο Hulk που δεν θα καταφέρει να τον κρατήσει για πάρα πολύ, αλλά και να προσπαθήσει να τον πνίξει με το Force και πάλι δεν θα καταφέρει τίποτα, γιατί ο συγκεκριμένος, εκτός από πολύ δυνατός, μπορεί και κρατάει την αναπνοή του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η τρίτη και πιο σημαντική για εμένα, παιδιά, είναι το αδιαπέραστο δέρμα του Hulk, το οποίο δεν μπορεί να το περάσει ούτε το lightsaber του Obi-Wan Kenobi. Θα μου πεις τώρα, Θωμά, που το ξέρεις. Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για αυτό που είπα, αλλά παιδιά, από αυτά που έχω δει στις ταινίες Star Wars τουλάχιστον, εάν ένα φωτόσπαθο δυσκολεύεται να κόψει μία πόρτα, καταλαβαίνετε πως το δέρμα του Hulk ούτε γρατζουγιά δεν θα έκανε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Obi-Wan Kenobi, Black Widow vs Han Solo. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τους Jedi, παιδιά, να βάλουμε και κανένα θνητό έτσι για τη φασάρα. Ο Han Solo είναι το πρωτοπαλίκαρο του Star Wars σύμπαντος. Είναι στην ουσία ο θνητός χαρακτήρας με τον οποίο μπορούν όλοι να ταυτιστούν μαζί του. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη δύναμη, δεν έχει κανένα super skill. Τα μόνα μεγάλα τούτου είναι η μεγάλη γενναιότητα, ρε παιδί μου, η οποία τον χαρακτηρίζει, αλλά και το πολύ καλό σημάδι του. Εντάξει, είναι και πολύ καλός πιλότος, αλλά εδώ πέρα δεν νομίζω ότι θα του χρησιμεύσει κάπου. Η μοναδική περίπτωση για να υπήρχε plot twist σε αυτή τη μάχη, παιδιά, είναι ο Han Solo με κάποιο τρόπο να έκλεβε τη στολή του War Machine. Εκεί με τις πιλωτικές του ικανότητες θα γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, κυρίες και κύριοι, γιατί απέναντί του έχει την Natasha Romanoff. Ή τη Γελένα, βάλτε όποια θέλετε. Η οποία είναι μια άκρος εκπαιδευμένη δολοφόνος από τα ρωσικά χεράκια. Είναι μάστερ στη μάχη σώμα με σώμα, είναι μάστερ στη χρήση όπλων, έχει φοβερό σημάδι. Γενικά δεν τα βάζεις εύκολα μαζί της, εκτός αν είσαι σούπερ ήρωας ή Jedi. Ο Han Solo δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο, οπότε όπως καταλαβαίνετε, Han Solo. Επόμενη μάχη, Captain America vs Luke Skywalker. Έλα λέμε, σιγά σιγά να έρχονται τα βαριά πυροβολικά. Σε αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον leader της μιας ομάδας απέναντι στον Jedi που άλλαξε την μοίρα, που άλλαξε το μέλλον του σύμπαντός του. Ένας σούπερ στρατιώτης απέναντι σε έναν σούπερ υπότη. Αχ, πείτε μου ότι θα θέλατε κι εσείς να τη δείτε αυτή τη μάχη όσο και εγώ. Πόσο φοβερή θα ήταν. Ο Captain America, όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι, έχει σούπερ ταχύτητα, σούπερ δύναμη, σούπερ αντοχή και σούπερ ανθεκτικότητα. Κάτι, ρε παιδί μου,
που τον κάνει να είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος ακόμα και για έναν Jedi. Συν ότι κρατάει και μία σπίδα από Vibranium. Μία σπίδα που δεν την διαπερνά σχεδόν τίποτα και αν κρίνουμε από αυτό που σας είπα πιο πριν για ένα lightsaber, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να κόψει και την ασπίδα του Captain America. Παρόλο λοιπόν που το ένα ατού του Luke Skywalker ως Jedi, το φωτοσπαθό του δηλαδή, δεν του δίνει, ρε παιδί μου, και μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλό του, πιστεύω ότι ένας τόσο ισχυρός Jedi όσο είναι ο Luke, θα την έβρισκε την άκρη. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε πως και οι δύο είναι μάστερ στη μάχη σώμα με σώμα, γιατί αυτό είναι άλλωστε, ο καθένας βέβαια μάχεται με τα δικά του skills και τα δικά του υπάρχοντα, τότε αυτό που πιστεύω θα κρίνει τη συγκεκριμένη μάχη είναι η χρήση του Force. Γιατί ο Luke, εκτός από δυνατός Jedi, είναι και ένας πολύ έξυπνος Jedi, άρα αυτό που θα προσπαθούσε να κάνει είναι να πνίξει τον Captain America από απόσταση με το Force και νομίζω πως θα τα κατάφερνε, έστω και δύσκολα. Άρα, Captain America... Hawkeye vs. Boba Fett. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τα γκάνια. Να παιχτούν για άλλη μια φορά θνητές μάπες. Η μία ομάδα κατεβάζει τον Hawkeye, ο οποίος είναι γνωστός και στην πιάτσα του σύμπαντός του ως ο καλύτερος σκοπευτής του σύμπαντος. Ο Hawkeye μπορεί και χρησιμοποιεί κάθε λογής όπλο με μεγάλη επιδεξιότητα και με μεγάλη ακρίβεια κιόλας στο στόχο, αλλά σε αυτό, παιδιά, που ειδικεύεται είναι στο τόξο του. Παιδιά, το παλικάρι μη διτόξο, μιλάμε το χάνει, δεν είναι καλά. Και είναι και τεράστιος γνώστης των πολεμικών τεχνών, παιδιά, στη μάχη σώμα με σώμα το παλικάρι δεν παίζεται. Για κακή του τύχη όμως, παιδιά, η άλλη ομάδα κατεβάζει τον Steven Seagal του σύμπαντός της. Τον άνθρωπο που ναι μεν έχει στολή Mandalorian, χωρίς όμως να είναι Mandalorian, που χρησιμοποιεί τις τεχνικές, τα skills των Mandalorian, χωρίς να είναι κάτι τέτοιο όπως προείπα, αλλά ταυτόχρονα στη μάχη σώμα με σώμα χρησιμοποιεί και μια άλλη τεχνική την οποία έμαθε από μια φυλή τη Ερήμου. Γενικά, παιδιά, μοιράζει μάπες αβέρτα. Τον άνθρωπο που συνήθως σκάει μύτη την ίστατη στιγμή, παιδιά, για να σώσει την κατάσταση, τον δήμαρχο Boba Fett. Όποιος έχει δει τη σειρά Boba Fett, κατάλαβε ακριβώς τι είπα αυτή τη στιγμή. Από τις πιο αμφίροπες μάχες του σημερινού επεισοδίου, παιδιά, είναι αυτή, γιατί στην ουσία μιλάμε για δύο εισάξιους ήρωες. Και οι δύο έχουν φοβερό στόχο. Και οι δύο κινούνται πολύ επιδέξια στη μάχη σώμα με σώμα και όχι μόνο. Ο Hawkeye, εκτός από όπλα και τόξα, χειρίζεται με μεγάλη ακρίβεια και το σπαθί του. Και ο Boba Fett, εκτός από το ότι μπορεί να σε λιανίσει από μακριά με τον μπλάστερ του, εάν πλησιάσεις μπορεί να σε λιανίσει επίσης με ένα πολύ ιδιαίτερο κοντάρι. Πιστεύω, παιδιά, εδώ πως τη διαφορά θα την κάνει το jetpack του Boba Fett, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να πετάει και όχι μόνο. Γιατί στη σειρά The Mandalorian έχουμε δει πολλές φορές τους Μανταλοριανούς το jetpack να μην το χρησιμοποιούν μόνο για να πετάνε, αλλά και για να σκάνε με δύναμη πάνω στον εχθρό ή για να αποφύγουν μια επίθεσή του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Boba Fett μπορεί ανά πάσα στιγμή να πετάξει και να έχει το high ground σε συγκεκριμένη μάχη. Ναι, το δέχομαι ότι ο Hawkeye είναι τόσο ικανός στον στόχο που μπορεί να πετύχει τον Boba Fett και ας πετάει με μεγάλη ταχύτητα, αλλά, παιδιά, ο Boba Fett δεν έκανε χθεσινός, είναι ότι πίσω στο jetpack του έχει και έναν πύραυλο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν στόχο που μπαίνει μπροστά στο μάτι του και λιανίζει όποιον αντίπαλο βρεθεί μπροστά του. Οι παλιοί θα γνωρίζετε πόσο πολύ συμπαθώ τον Hawkeye, αλλά, παιδιά, το Star Wars σύμπαν μου έχει πουλήσει απίστευτα καλά το παντασιλίκι του Boba Fett. Οπότε, Hawkeye dead. Vision vs. Kylo Ren, a.k.a. Ben Solo. Ναι, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα τι άλλο περιμένατε. Εννοείται πως θα χρησιμοποιήσω τον Kylo Ren στους καλούς αυτού του σύμπαντος. Πρώτον, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και δεύτερον, γιατί τουλάχιστον αυτός είχε την αξιοπρέπεια να πάει από την φωτεινή πλευρά της δύναμης, αφού είδε ότι από τη σκοτεινή δεν. Όχι σαν κάτι άλλος. Ονόματα δεν λέμε, ξέρετε το υπόλοιπο. Άλλος ένας πάρα πολύ ισχυρός Sith Pavla Jedi που, παιδιά, έχει το πιο όμορφο lightsaber που έχω δει ποτέ σε Star Wars Project. Δεν θέλω καν να το συζητήσω αυτό. Η δύναμη είναι πολύ ισχυρή μέσα του, είναι πολύ έμπειρος στις μάχες, αλλά σε αυτό που δεν είναι έμπειρος είναι στις μάχες με τα synthezoid, όπως είναι ο σημερινός αντίπαλος. Ή όπως μπορούμε να πούμε πολύ πιο απλά, ένα συνθετικό ανθρωποειδές, ένα εξελιγμένο android δηλαδή. Πολύ εξελιγμένο. Πάρα πολύ εξελιγμένο. Ο Vision, εκτός από φοβερή δύναμη, ταχύτητα και αντοχή, εκτός από το ότι μπορεί να πετάει ο ίδιος, αλλά και να πετάει laser από το μέτωπο του, στο οποίο είναι κολλημένη η Mind Stone, έχει, παιδιά, ένα skill το οποίο καθιστά αδύνατον οποιονδήποτε Jedi να τον νικήσει. Και αυτό, παιδιά, είναι πως μπορεί και χειρίζεται την ύλη. Μπορεί να γίνεται πρακτικά αόρατος, άρα να μην μπορεί και ο αντίπαλός του να τον αγγίξει. Και λυπάμαι που σας το λέω, αλλά ένας Jedi, παιδιά, ό,τι δεν μπορεί να το αγγίξει είτε με τα χέρια του είτε με το Force, δεν μπορεί να τον νικήσει με τίποτα. Όσο λοιπόν και να γουστάρω τον Μπενάκο, παιδιά, ο Vision θα μοιράσει θάνατο. Ben Solo, The Falcon vs. The Mandalorian.
Καταρχάς, πριν καν ξεκινήσουμε, σεβασμός στον Μάντο. Σεβασμός στον μωροκουβαλητή. Λοιπόν, και τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι εκδικητές σε αυτή τη μάχη κατεβάζουν το γεράκι τους. Τον εκολαπτώμενο Captain America, θα έλεγε κάποιος. Ο Θεός να τον κάνει, θα έλεγε κάποιος άλλος. Ο Falcon είναι πολύ επιδέξιος στις πτήσεις με τη στολή του, αλλά και πολύ επιδέξιος στη μάχη σώμα με σώμα. Είναι ένας εκπαιδευμένος πεζοναύτης. Βλέπετε, άλλωστε, το σώμα των πεζοναυτών είναι και από αυτό που προτιμά να κάνει recruit shield. Αλλά η ωραία πινελιά σε αυτή τη μάχη, παιδιά, είναι πως και ο Falcon αλλά και ο Μανταλοριανός είναι γκατζετάκιδες του κερατά. Γι' αυτό τους έβαλα και αντιμέτωπους άλλωστε. Ο Falcon συγκεκριμένα έχει μια γκατζετάρα, ένα drone το οποίο ξεκολλάει από την πλάτη του, παιδιά, και έχει τρελά skills τα οποία τον βοηθάνε σε κάθε λογής μάχη. Μπορεί και πυροβολάει, μπορεί και ρίχνει ρουκέτες, του λέει ανά πάσα στιγμή που είναι ο αντίπαλος ή τι του έρχεται κατ' επάνω του. Και ο Mandalorian από την απέναντι πλευρά έχει ένα blaster με το οποίο κόβει κόλ. Μπορεί και πετάει φωτιές από τη στολή του, πετάει ένα ειδικό λάσο από τη στολή του με τον οποίο γραπώνει τον αντίπαλο και σύν της άλλης έχει και αυτός jetpack που του επιτρέπει να πετάει. Άρα σε αυτή τη μάχη πετάει και ο ένας και ο άλλος. Βέβαια σε αυτό το τομέα ο Falcon είναι πολύ πιο επιδέξιος από τον Mandalorian, οπότε ο Din Djarin, επειδή είναι και πανέξυπνος γενικά, δεν νομίζω ότι θα πάει προς αυτή την τακτική μάχης. Άρα θα πάνε στη μάχη σώμα με σώμα, όπου εκεί πέρα, όσο και καλός να είναι ο Falcon, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί έναν από τους καλύτερους μαχητές του Star Wars σύμπαντος, ο οποίος εκτός των άλλων φοράει και μια πανοπλία από αδιαπέραστο Beskar. Ουσιαστικά ρε παιδιά, ο Mandalorian είναι ένας Space Cowboy. Πόσο cool ακούγεται να το λες, αλλά να τον βλέπεις εν δράση κιόλας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. This is the way. Falcon, dead. Πρώτη τελευταία μάχη. Iron Man vs. Ahsoka Tano. Λοιπόν, για τον Iron Man δεν χρειάζεται να πω και πολλά, δεν χρειάζεται να τον υπεραναλύσω, τον ξέρετε περισσότεροι. Στην ουσία είναι ένας εκατομμυριούχος, πανέξυπνος, playboy μέσα σε μια υπερσύγχρονη πολεμική στολή. Θα έλεγα σιδερένια στολή, γιατί έτσι θα πρέπει να ήταν για να λέγεται Iron Man, αλλά οι στολές του είναι φτιαγμένες από τιτάνιο. Busted! Ο Titanium Man λοιπόν, απέναντί του έχει μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίπτωση του Star Wars σύμπαντος. Η γκρίζα Jedi, κυρίες και κύριοι, όπως είναι το ανεπίσημο παρατσούκλι που της έχει κολλήσει το Star Wars fanbase. Γιατί, για όποιον δεν γνωρίζει, η Ahsoka Tano ακροβατεί μεταξύ της σκοτεινής και της φωτεινής δύναμης. Στην ουσία μπορεί και χρησιμοποιεί και τις δύο πλευρές. Επίσης, μιλάμε για την Jedi που εκπαιδεύτηκε από τον Anakin Skywalker, ο οποίος πιο μετά έγινε Darth Vader, επειδή έχασε δύο συγγενείς του. Βασικά τον ένα έχασε, τον άλλον θα τον έχανε. Σιγά τη δικαιολογία, τι να πει δηλαδή και ο Keanu Reeves, ο οποίος εξελίχθηκε στο ακριβώς αντίθετο. Τέλος πάντων, τον οποίο Vader τον έχει σαπίσει Ahsoka, παιδιά, να ξέρετε, μεταβίασε και φύγει ζωντανός από την μεταξύ του μάχης. Και μιλάμε τώρα για τον φόβο και τον τρόμο του σύμπαντος, έτσι. Η Ahsoka λοιπόν, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Jedi, γιατί κανονικά δεν είναι Jedi η Ahsoka, αλλά θα τη λέω έτσι για τις ανάγκες του βίντεο. Έχει αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική μάχης, διότι χρησιμοποιεί δύο φωτόσπαθα, το ένα λίγο μικρότερο από το άλλο. Δύο φωτόσπαθα, παιδιά, που έχουν φτιαχτεί από κόκκινο κρύσταλλο, δηλαδή από lightsaber ενός Sith. Από τον οποίο κρύσταλλο η Ahsoka κατάφερε να βγάλει την άβρα της σκοτεινής δύναμης και να φτιάξει δύο λευκού χρώματος φωτόσπαθα. Τόσο badass είναι! Είναι λοιπόν μια ικανότατη μαχήτρια στη μάχη σώμα με σώμα, και όταν ο άλλος βρίσκεται μακριά, χρησιμοποιεί τη δύναμη, η οποία είναι πολύ ισχυρή μέσα της, όπως και στον δάσκαλό της. Παιδιά, εδώ τα πράγματα, όσο και να σας φαίνονται γενικά δύσκολα, είναι πολύ απλά. Γιατί ο Iron Man με τη στολή του και την εξυπνάδα του μοιάζει ένας πολύ ισχυρός χαρακτήρας, αλλά στην βάση του, ουσιαστικά δηλαδή, είναι ένας θνητός άνθρωπος. Που σημαίνει ότι έχει λαρίγγι. Και η Ahsoka Tano το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι πολύ έξυπνο. Οπότε κατευθείαν θα πάει για να τον πνίξει με το Force. Και θα το καταφέρει κιόλας με μεγάλη ευκολία. Άρα, Tony Stark. Για ακόμη μια φορά. Τελευταία μάχη. Wanda vs. Rey. Η τελευταία μάχη αυτού εδώ του επεισοδίου θα είναι γυναικεία υπόθεση. Από τη μία έχουμε την εκλεκτή της sequel τριλογίας του Star Wars σύμπαντος, και spoiler alert για όποιον δεν έχει δει τη sequel τριλογία να το προσπεράσει αυτό. Την εγγονή του Palpatine. Σεναριακή φαντασία, Στην original τριλογία ήταν γιος του μεγάλου κακού και τώρα είναι εγγονή του πιο μεγάλου κακού. Αχ, σε παρακαλώ Θωμά, μην εκνευριστείς, συγκεντρώσου τη μάχη, συγκεντρώσου. Αυτό που θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι πως η Rey δεν είναι τυχαία. Μιλάμε για ένα πανίσχυρο on στο Star Wars σύμπαν. Για μια χαρακτήρα που άμα γουστάρει μπορεί να γίνει και όλη η Jedi, έτσι. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη που σας το θύμισα, αλλά για τις ανάγκες του βίντεο δεν έκανα. Και απέναντί της έχει ένα πανίσχυρο on
αν όχι το ισχυρότερο του σύμπαντός της, σίγουρα δηλαδή από τους καλούς είναι η πιο ισχυρή, γιατί μην το ξεχνάμε πως από τα χέρια της Wanda, με το ζόρι, από θαύμα μάλλον, γλίτωσε ο Thanos. Η Wanda, κυρίες και κύριοι, είναι μια πάρα πολύ ισχυρή μάγισσα, η οποία μπορεί και πετάει η ίδια, αλλά και μπορεί να πετάει και όποιον θέλει, όπου αυτή θέλει. Δεν ξέρω σε πόση δύναμη μεταφράζεται το να μπορείς να γίνεις όλοι οι Jedi μαζί, αλλά νομίζω ακόμη και όλοι οι Jedi μαζί δεν φτάνουν καν τη δύναμη της Wanda. Και δεν μιλάω καν να έχει γίνει Scarlet Witch, έτσι, εκεί δεν θα είχαμε καν debate. Μιλάμε να είναι η απλή Wanda από το Age of Ultron. Μιλάω για την λίγο απαίδευτη Wanda, αυτή που ακόμη δεν έχει ξεκλειδώσει, μάλλον δεν ελέγχει 100% τις δυνάμεις της. Σίγουρα η μάχη αρχικά θα ήταν αμφίροπη, θα βλέπαμε μια ωραία μάχη, αλλά τελικά, παιδιά, η Wanda δεν νικέται. Ρέι! Οπότε, κυρίες και κύριοι, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με τα άλλα, το αποτέλεσμα του σημερινού επεισοδίου είναι Star Wars Heroes 5, The Avengers 5. Ισοπαλία δηλαδή, όμως παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για να βγάλουμε και ένα νικητή. Εάν λοιπόν τα βάλουμε κάτω και δούμε το ποιοι επέζησαν από την κάθε μία μάχη, έχουμε. Από το Star Wars σύμπαν λοιπόν επέζησαν η Ahsoka Tano, ο Mandalorian, ο Boba Fett, ο Luke Skywalker και ο Grogu. Και από την αντίπαλη ομάδα τώρα, αυτή των εκδικητών, επέζησαν οι Thor, Hulk, Black Widow, Vision και Wanda. Άμα τους δείτε ρε παιδιά, μιλάμε ότι στην περίπτωση των εκδικητών έχουμε μια εντελώς όμως OP ομάδα, όσο ισχυρή και ικανή να είναι οι αντίπαλοι τους, δεν γίνεται με τίποτα να τους κερδίσουν. Άρα, παρόλο που το επεισόδιο είναι Star Wars επαιτειακό, τι να κάνουμε, οι νικητές, οι τελικοί νικητές της συγκεκριμένης μάχης είναι οι εκδικητές. Αλλά αυτό είναι το δικό μου αποτέλεσμα, είναι η δική μου άποψη, παιδιά. Η δική σας ποια είναι. Πήγαινε λοιπόν στα σχόλια, βάλτε τους αντιμέτωπους και βγάλτε τους δικούς σας νικητές. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές και. May the 4th be with you. Τα λέμε.